του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, δια να παρηγορούσω πάντα στους πεθνούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν θυσιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης έλεον νεφροσύνης, αντί πένθους στολήν ενέσεως, αντί του πνεύματος της ακηδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού, και θέλουσι να νοικοδομήσει τας παλαιάς ερημώσεις, θέλουσι να ανεγείρει τα αρχαία ερήπια και θέλουσι να ανακαινήσει τας ερήμους πόλης, τους τάς ερημωμένους, ερημωμένας από γενεάς γενεών, και αλλογενείς θέλουσιν είσταστε και βόσκοι τα ποιμνιά σας, και ή των αλλογενών θέλουσιν είστε η γεωργή σας και η αμπελουργή σας. Σεις δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε. Λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσιν σας λέγει. Θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις τη δόξα αυτών θέλετε κατακαυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια και αντί της ετροπής θέλουσιν έχει αγαλίασιν εν τη κληρονομία αυτών. Όνθεν εν τη γη αυτών θέλουσι κληρονομής το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς, διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργο αυτών πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον, και το σπέρμα αυτών θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών και έκγονη αυτών μεταξύ των λαών. Πας ο βλέπων αυτούς θέλει γνωρίζει αυτούς ότι είναι σπέρμα το οποίον ο Κύριος ευλόγησε. Αμήν. Ο Θεός, ο ζώνης τους αιώνας, ο δημιουργός των πάντων, εκ του οποίου πάσα πατριά ονομάζεται, είναι αυτός ο οποίος εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη και στη γη τοποθέτησε το μοναδικό δημιούργημα το οποίο έφτιαξε για να είναι κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Με πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους κάποιους που θα προγνωρίσει, θα τους προορίσει να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Θεού ημών, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι γεγραμμένο, όσους προεγνώρισε τούτους και εκάλεσε, όσους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Σε αυτόν ανήκει το να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων και ευθύς εξ αρχής εργάζεται έργο θαυμαστό από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και σήμερα. Αλλά καθώς βλέπει και διακρίνει μέσα στο πέρασμα των αιώνων, διακρίνει ότι οι άνθρωποι, των οποίων η καρδιά είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, επλανήθησαν από τον εχθρό του Θεού, από τον διάβολο, και κατάντησαν να είναι δούλοι του και να κυβερνάει επάνω σε όλους τους ανθρώπους, να τους οδηγεί και να τους κατευθύνει. Αλλά απ' αρχής έχει αιώνιο σχέδιο δια του Υιού του μενογενούς, δια του Λόγου του, καθώς τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Απ' αρχής έχει σχέδιο. Αυτός που συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου να έλθει και μάλιστα και χρησμένος δια Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να ελευθερώσει τους δικαίους αιχμαλωτισθέντας, να ελευθερώσει τους δεσμίους, να ιατρεύσει τους απελπισμένους και να παρηγορήσει τους φτωχούς. Αλλά αυτό που βλέπει ο Θεός είναι ταπείνωσης, ονειδισμός, πένθος, κλαθμός και οδυρμός, πνεύμα ακηδείας, απελπισίας, ερημωμένες πόλεις, ερημώσεις παντού, εσχήνη και εντροπή για το ομορφότερο δημιούργημά του, το οποίο αγάπησε με αγάπη αιώνια ο Θεός, δηλαδή τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει το έργο και το σχέδιο του Θεού
γιατί καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τους ανθρώπους, καλό σχέδιο έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, αρκεί ο άνθρωπος να αποδεχθεί, να εμπιστευθεί το Θεό μέσα από το Λόγο Του και τον Χριστό μέσα από το έργο Του. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με προφητικό λόγο αποκαλύπτει σε μας τώρα, στην ανθρωπότητα πάντοτε, τις Άγιες Βουλές Του, το ευλογημένο σχέδιό Του, αλλά και το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει, ο Πατέρας Του, για Αυτόν προκαταβολής κόσμου. Λέγοντας «Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για ένα συγκεκριμένο έργο, με απέστειλε με μια συγκεκριμένη αποστολή μπροστά μου. Τους φτωχούς, αδύναμους, ασήμαντους ανθρώπους, εγώ να τους ευαγγελίσω και να τους παρηγορήσω. Τους απελπισμένους και συντετριμένους στην καρδιά, να τους γιατρέψω. Τους εχμαλωτισμένους, να τους ελευθερώσω. Και τους δεσμίους, να ανοίξω τα δεσμοτήριά τους, αλλά ακόμη και να κηρύξω 2 μέρες. Μία μέρα ευπρόσδεκτον εις τον Κύριον την αρπαγή της Εκκλησίας και μία μέρα εκδικήσεως του Θεού ημών στη Δευτέρα Παρουσία. Και πώς θα το κάνω αυτό, λέει ο Θεός, και αποκαλύπτει ο προφητικός λόγος, πώς θα το κάνω? Εγώ θα παρηγορήσω, η πρόθεσή μου να παρηγορήσω όλους τους πενθούντας. Αλλά ιδιαιτέρως τους πενθούντας στη Σιών. Τους πενθούντας που εγώ θα θέσω στη Σιών. Σε αυτούς θα κάνω ένα ιδιαίτερο έργο. Με αυτούς θα αρχίσω. Με αυτούς θα εργαστώ. Με αυτούς θα δοξαστώ. Και με αυτούς θα τελειώσω. Ανάμεσα σε όλους τους πενθούντας, σε όλους τους ταλαιπωρημένους από το διάβολο και σατανά και τις αμαρτίες τους και το φόβο του θανάτου ανθρώπους, θα εκλέξω αυτούς που θα με εκλέξουνε, θα προσκαλέσω αυτούς που θα με αποδεχτούνε, θα τους αποκαλύψω τον Ιησού Χριστόν που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, καθώς έχει το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρων, θα τους θέσω εν Σιών και εκεί θα αρχίσω να εργάζομαι προσωπικά με τον κάθε έναν από αυτόν, όπως και κάνει. Κάθε έναν που ελκύει ο Θεός με την αγάπη Του και του αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν, ο Ιησούς Χριστός τον προσθέτει στην αληθινή Εκκλησία Του, την Εκκλησία που έχει το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο και την αγάπη, καθώς υπάρχει η εντολή του Χριστού «αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα», εκείνη την ιδιαίτερη αγάπη με την οποία ο Χριστός μας αγάπησε, αυτούς λοιπόν που προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, σε αυτούς αρχίζει και εργάζεται ένα ιδιαίτερο επιπροσωπικού επίπεδου έργο. Αντί της τάχτης και της ταπείνωσης, εγώ θα σας δώσω ωραιότητα και ευλογία. Και επαναλαμβάνω, στον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά, τον οποίον ελκύει ο Θεός με την αγάπη Του, αποκαλύπτει ο Θεός το πρόσωπο του Χριστού, επικαλείται ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστόν και ο Κύριος Ιησούς τον προσθέτει στην Εκκλησία Του. Ο Ιησούς δια Πνεύματος Αγίου εργάζεται έργο θαυμαστό και πάλι λέγω επί προσωπικού επίπεδου. Εγώ την ταπείνωσή σου, εγώ θα την μετατρέψω σε ωραιότητα και ευλογία. Εγώ το πένθος, τη θλίψη, την απογοήτευσή σου, εγώ μέσα στην Εκκλησία θα τη μετατρέψω σε εφροσύνη και δοξολογία. Εγώ
το πνεύμα της ακηδείας, της αφροντισιάς και της απελπισίας που κυριεύει τους ανθρώπους. Εγώ θα το μετατρέψω σε στολή ενέσεως και δοξολογίας. Εγώ θα σε μετατρέψω σε δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων δικαιοσύνης Θεού, όπου το καύμα θα περνάει και δεν θα σ' αγγίζει, πάντα το φύλλωμά σου θα θάλει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η καρποφορία σου θα είναι πλούσια πάντοτε τον καιρό αυτής και ό,τι αν πράττεις θα ευωδώνεται δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου εν πνεύματι. Μια τέλεια μεταμόρφωση. Ένας άνθρωπος ταπεινωμένος, δυστυχισμένος, απελπισμένος, απογοητευμένος, μόνος του. Όταν ο Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία, τον μεταβάλλει όχι μόνο σε δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, αλλά σε δούλωτο και σε δούλη του. Και όπως ο Θεός τον απέστειλε δια Πνεύματος Αγίου για να σώσει και να ευλογήσει, έτσι και αυτούς τους αποστέλει πλέον ο Χριστός για να κάνουν όπως ο Χριστός έκαμε το έργο του Θεού και αυτοί να κάνουν το έργο του Χριστού. Αυτές οι καλές βουλές που βουλεύεται ο Θεός και οι καλές σκέψεις που έχει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς δεν τελειώνουν στην προσωπική σου ευλογία, αλλά συνεχίζονται, αυξάνονται στο προσωπικό σου έργο, στην προσωπική σου αποστολή, σε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει, γιατί λέει και προφητεύει αυτοί, όλοι αυτοί, τους οποίους, με τους οποίους εγώ διαπραγματεύομαι, συνεργάζομαι έναν προς έναν, όλοι αυτοί έχουν έργο να ανοικοδομήσουν όλες τις παλιές ερημώσεις του Πνεύματος του Αγίου. Όλες τις ερημώσεις που ο διάβολος επέφερε στη ζωή των ανθρώπων. Καθώς με την παρηγοριά με την οποία μας παρηγορεί ο Θεός, μας δίνει και την εξουσία, καθώς μας παρηγορεί από κάθε θλίψη μας, μας δίνει και την εξουσία και σε εμάς να μπορούμε στη συνέχεια να παρηγορούμε με την παρηγοριά που μας παρηγόρησε τους εν πάση τη θλίψη ανθρώπους. Και αυτό είναι η προσωπική μας ομολογία, η προσωπική μας εμπειρία, η προσωπική μας ζωή όταν μας πρόσθεσε και μείναμε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτός θα ανοικοδομήσει τις παλαιές ερημώσεις. Αυτός ο κάθε ένας ξεχωριστά θα ανεγείρει τα αρχαία ερείπια. Αυτά τα οποία ήταν χτισμένα κάποτε με τη δύναμη του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και γκρέμισαν, αυτά θα τα αναγείρει αυτός τον οποίον ο Κύριος προσθέτει στην Εκκλησία του. Θα ανακαινήσει τις έρημες πόλεις, πόλεις χωρίς κατοίκους, εκκλησίες χωρίς πιστούς. Καθώς οι πόλεις των εορτών ημών είναι η Ιερουσαλήμ για μας, αλλά ποια η Ιερουσαλήμ, όχι η παλαιά Ιερουσαλήμ, αλλά η Ιερουσαλήμ του ουρανού, η Σιών του ουρανού. Αυτός θα ανακαινήσει, αυτοί θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, τις ερημωμένες από γενναίες γενναιών. Και αυτοί θα ονομαστούν λειτουργοί του Θεού ημών, υπηρέτες Χριστού, δούλοι Θεού, που θα υπηρετούν την Εκκλησία και τους ανθρώπους που ο Θεός θα προσκαλεί και ο Χριστός θα προσθέτει στην Εκκλησία Του. Ένα έργο μοναδικό που μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μπορεί να κάνει και μόνο ο Χριστός με την Εκκλησία Του μπορεί να κάνει.
Και μόνο ο Χριστός με τους δούλους και τις δούλες τις έσχατες αυτές οι μέρες μπορεί να κάνει. Μόνο με σένα μπορεί ο Χριστός να παρηγορεί, να ενισχύει και να στηρίζει τους ταλαιπωρημένους, εχμαλώτους, φτωχούς, δυστυχισμένους, απελπισμένους ανθρώπους που ο Θεός θα ελκύει με την αγάπη Του και ο Χριστός θα φέρνει να γονατίζουν μπροστά Του, μπροστά μας, όχι σε μας, σε Αυτόν. Έχεις δουλειά, έχεις έργο, ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες. Και αυτό το έργο έχει καρπό, έχει ανταμοιβή εδώ στη γη και έχει μισθό αιώνιο στον ουρανό. Αυτό είναι το έργο του Θεού, αυτό είναι η αποστολή του Χριστού, αυτό είναι το έργο το δικό σου, η αποστολή δική σου, με ανταμοιβή και στη γη αυτή, αλλά ιδιαιτέρως στην αιώνια ζωή, όπου εκεί θα βασιλεύομεν εις τους αιώνες των αιώνων. Και καθώς αστήρ διαφέρει κατά τη δόξα, ανάλογα με τον κόπο του ο καθένας, θα ανταμυφθεί εκείνη την υπέροχη ημέρα που όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού με αυτόν ακριβώς το σκοπό, να ανταμύψει ο Χριστός τον κάθε έναν από μας για το έργο Του, αλλά ιδιαιτέρως κατά τον κόπο Του. Σήμερα λοιπόν που είναι καιρός ευπρόσθεκτος, σήμερα που είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα ο Κύριος μας προσκαλεί να εισέλθουμε εν τέλει πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, δοξάζοντας τον Θεό με τη ζωή μας τώρα, εδώ, κάθε μέρα, καθώς δουλεύουμε τον Θεό, υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό και επιμελούμεθα τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, τους δυστυχισμένους που ο Κύριος θα προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία Του. Αδελφοί, αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή σου. Αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Εκεί θα είμαστε ευλογημένοι, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και θα είμαστε σαν τα δέντρα τα πεφτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων που ό,τι αν πράττουμε ο Θεός θα τα ευωδώνει. Είναι θέμα απόφασης. Είναι θέμα επιλογής και εκλογής. Επιλέγω τη δόξα του κόσμου τούτου. Επιλογή είναι. Επιλέγω τη δόξα την αιώνια μετά από αυτή τη ζωή. Επιλογή είναι. Τι και αν κερδίσει ο άνθρωπος τον κόσμο όλο, λέει ο Κύριός μας, και ζημιωθεί την ψυχή του. Είναι θέμα απόφασης που σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί, αποκαλύπτοντας το μέλλον αφενός μεν δια του Ιησού Χριστού, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα, με έργο πίστεως, με κόπο αγάπης. Και από την άλλη μεριά το έργο μέσα στον κόσμο αυτό, με ευκολία, αλλά μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας. Γι' αυτό και πάντοτε επιμένει ο Κύριος σε όλους μας, αγωνίζεστε όταν πλέον ζείτε εν Χριστώ Ιησού, όντες παιδιά του Θεού, και το όνομά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, αναγεννημένοι, βαφτισμένη εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Χριστού, βαφτισμένη εν πνεύματι Αγίο και πυρή με δύναμη, αποκάλυψη και φανέρωση. Αγωνίζεστε λοιπόν εσείς να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός που οδηγεί όμως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μην αποκάμετε, αλλά πάντοτε να προσεύχεστε
γιατί υπάρχει και η ευρεία, η φαρδιά πύλη, η ευρύχωρος οδός, η οποία όμως οδηγεί στην απώλεια. Είναι ζήτημα επιλογής, απόφασης και πορείας ζωής. Και αυτή την απόφαση την παίρνουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Καθώς μπροστά μας πάντοτε θα βρίσκεται η στενή και η φαρδιά πύλη. Δεν λέει αγωνιστείτε μια φορά να μπείτε, αγωνίζεστε πάντοτε να εισέλθετε. Γιατί? Γιατί πολλοί από αυτούς, τους αναγεννημένους, βαπτισμένους εν ύδατι, εν πνεύματι Αγίω, που κατοικούν στη Σιών, που παρηγορούνται από τον Θεό των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και θα κλείσει η πόρτα και αυτοί δεν θα έχουν εισέλθει, θα φωνάζουν «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς». «Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εκβάλαμε δαιμόνια, κάναμε θαύματα πολλά». Και η φωνή του Κυρίου, αντί να είναι όπως περιμένουν, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθης πιστός, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου», η φωνή του Κυρίου θα είναι απόλυτη, καθώς είναι ο μόνος δυνάστης που κατοικεί εις φως απρόσιτον, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων, που θα πει «Υπάγεται από ημού η κατηραμένη του πατρός μου, εις το πύρτο εξώτερον, ποτέ δεν σας εγνώρισα». Το μέλλον είναι ορατόν. Δεν είναι αόρατον όπως λένε οι άνθρωποι, είναι ορατόν και μάλιστα πεντακάθαρο με όραση Πνεύματος Αγίου. Η πρόσκληση είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Μία είναι «έλθετε προς με πάντες». Οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, οι απελπισμένοι, οι απογοητευμένοι. Εγώ μπορώ μόνο να δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Αλλά εσείς πρέπει να μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η πρόσκληση είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Και, από την ανταπόκριση τη δική μας εξαρτάται με απόλυτο τρόπο το μέλλον μας στη ζωή αυτή, αν θα είναι εν αυθονία ή μέσα σε δεσμά και σε αιχμαλωσία, και το αιώνιο αν θα είναι στη Βασιλεία των Ουρανών ή στην απώλεια. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα αν ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου όπως την ημέρα του παραπικρασμού, γιατί όσοι εσκλήρυναν την καρδιά τους άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Όσοι όμως ταπείνωσαν την καρδιά τους, δέχτηκαν την απόλυτη παρουσία του Θεού στη ζωή τους και εισήλθαν στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός να μας δίνει και τώρα να μας δώσει και πάντοτε να μας δίνει την καλή απόφαση να παίρνουμε. Ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Τα πάντα είναι έτοιμα. Εμείς τώρα πρέπει να περπατήσουμε την οδόν που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας, για να είναι πλήρης ο μισθός μας, πάντοτε με προσευχή μέσα από το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Να ψάλλουμε τον